Ξεκίνησα το ποδόσφαιρο αρκετά μεγάλος, 17 χρονών, όπου και έπαιζα στον Ορφέα Κιάτου, στο Β' τοπικό. Είχα κάνει μια καλή χρονιά, από ό,τι θυμάμαι, είχα βάλει γύρω στα 40-45 γκολ. Με πήρε ο Πέλοπας Κιάτου στη Δέλτα Εθνική. Εκεί είχα καλούς παίχτες δίπλα μου, είχα τον Θανάση τον Δάνη, τον Παραστατίδη. Εκεί πέρα αναδείχθηκα σαν ποδοσφαιριστής. Έπαιξα αρκετά παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν. Έβαλα 14 γκολ. Και την επόμενη χρονιά με πήρε ο Πας Κόρινθος. Με είχε δει ο Θήμιος ο Γεωργούλης, ήθελε να με πάρει στην ομάδα του. Επίσης εκεί είχα ένα αξιόλογο σεντερφόρ, πολλά γκολ, τον Κλοκίδη, τον οποίο πήρα μαθήματα από αυτόν. Κάναμε μια καλή πορεία με την Κόρινθο τότε. Πρωταγωνιστούσαμε από την αρχή, δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τελείωσε η σεζόν, έφυγα από την Κόρινθο, πήγα στο Χιλιομόδι, όπου και εκεί έκατσα 4 χρόνια. Το 2008 ήρθε στην ομάδα, στον Ατρόμητο του Χιλιομοδίου. Δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη μάχη να τον πάρουμε από την Κόρινθο. Ήμουν αρχηγός εκεί στην ομάδα. Έχουμε διατελέσει και συμπαίκτες και διοίκηση μετά. Ήμουν διοίκηση. Όταν ήρθε στην ομάδα, ήθελε λίγο καιρό να προσαρμοστεί, αλλά με το που προσαρμόστηκε, ξεμπούκωσε. Όπως είχε ξεμπούκωσει τόσα χρόνια. Ο Μάκης βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα για να σωθεί άνετα, ανάλογα με το budget που είχε η ομάδα. Είχε φοβερή επιτάχυνση σαν επιθετικός. Μέσα στο κουτί είναι το σπίτι του, δεν αφήνει καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Του εύχομαι τα καλύτερα, του εύχομαι υγεία, να χαίρεται την οικογένειά του που είναι η οικογένειά μου, να την γυναίκα του, τα παιδιά του, να έχει ακόμα χρόνια να παίξει μπάλα. Πιστεύω 4-5 χρόνια τα έχει άνετα στο τοπικό, γιατί αυτά τα προτερήματα που έχει ο Μάκης στο τοπικό είναι πολυτέλεια. Η πρώτη χρονιά ήταν στη Δέλτα Εθνική, όπου έκανα και μια καλή σεζόν, έβαλα 22 γκολ. Βγήκα πρώτο σκόρερ μαζί με τον Παραστατίδη που ήταν στην Ένωση Μηδέας. Την επόμενη χρονιά η ομάδα δεν πήγε τόσο καλά. Έπεσα από τη Δέλτα Εθνική στο Α τοπικό. Συνέχισα πάλι στο Χιλιομόδι, Α τοπικό, πήραμε το πρωτάθλημα. Εκεί βγήκα πρώτο σκόρερ, έβαλα 36 γκολ. Και συνεχίζουμε πάλι στη Δέλτα Εθνική. Ο Μάκης τα τελευταία χρόνια είναι το καλύτερο σεντερφόρ στην Κορινθία με πάρα πολλά γκολ, τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Εγώ μαζί του έχω παίξει αρκετά χρόνια στο Χιλιομόδι. Οι περισσότερες φορές ήταν στη Δέλτα Εθνική. Αλλά και τις δύο φορές που παίξαμε στο τοπικό στην Αλφα και τις δύο πήραμε πρωτάθλημα. Είχαμε πάρα πολύ συνεργασία. Έχουμε και κάποια οικογενειακή συγγένεια πλέον. Και όλα καλά. Το εύχομαι τα καλύτερα στη συνέχεια του τώρα στον Πέλο Πακιάτο, να είναι υγιής πρώτα απ' όλα και να καταφέρει μαζί με την ομάδα του να υλοποιήσουν τους στόχους που έχουν βάλει για φέτος. Φτιάξαμε μια καλή ομάδα στην αρχή, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε παίκτες όπως ο Κουσκουνάς, είχαμε τον Ντάκη τον Παπά, τον Μάκη τον Κρυαρά, τον Γιώργο τον Ξίδη. Πολύ καλή ομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι έφταξε και η ομάδα δεν έφτασε το στόχο της που ήταν και το πρωτάθλημα. Γίνανε και κάποια διοικητικά λάθη, η ομάδα έπεσε κατηγορία και εγώ αποφάσισα να φύγω από το Χιλιομόδι. Μετά από 4 χρόνια γεμάτα αποφάσισα να φύγω και πήγα στον Αστέρα Δερβενίου. Εκεί ο κόσμος με αγάπησε γιατί βοήθησα πάρα πολύ την ομάδα να ανέβει επίπεδο. Έβαλα 30 γκολ περίπου, η ομάδα βγήκε τρίτη. Φτάσαμε μέχρι το κύπελλο στα πρέμι τελικά, γενικά ήταν μια πολύ καλή πορεία. Και φεύγω από το Δερβένι και πάω στην ΕΜΕΑ. Στην ΕΜΕΑ εκεί αγαπήθηκα πάρα πολύ και από τον κόσμο και από τους συμπαίκτες μου. Ήταν μια πολύ καλή σεζόν για μένα. Επίσης πάλι με 30 γκολ. Κατακτήσαμε το κύπελο Κορινθίας. Τερματίσαμε δεύτερη πίσω από τον ΑΟΛ. Μια γεμάτη χρονιά. Ένας ποδοσφαιριστής με τρομερά χαρίσματα. Με τρομερή αίσθηση του γκολ. Είχα την τιμή και την ευκαιρία εκτός από αντίπαλοι να είμαστε και συμπαίκτες. Δύο φορές μάλιστα, στον Πανεμερατικό και μισή σεζόν στην Κόρινθο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στον Πανεμερατικό όταν του είχα πει ότι Μάκη, πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός να συνεργαστούμε και να πάμε για πρωτάθλημα. Θα ήθελα πολύ να έρθεις να παίξεις για την ΕΜΕΑ. Και αφού τελικά τα βρήκαν η διοίκηση με τον Μάκη, ο Μάκης μου είπε χαρακτηριστικά Μίτσο, κρατήστε εσείς πίσω. Φέτος θα βάλω 30 γκολ.
Και όπως και έγινε, αν θυμάμαι καλά, έβαλε 30-32. Μπορεί να μην καταφέραμε εκείνη τη χρονιά να πάρουμε το πρωτάθλημα. Κερδίσαμε όμως το κύπελο. Ο Μυριώτης απέναντι από τον Φόντια. Μυριώτης. 3-4. Και ο Πανελληνιατικός είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπελούχος Κορινθίας. Μάκης Μυριώτης. Τελειώνουμε και με την ΕΜΕΑ και πάω στο Ζευγολατιό. Κατακτάμε το πρωτάθλημα, κατακτάμε και το κύπελο. Βγαίνω πάλι πρώτο σκόρερ με 33-34 γκολ, αν θυμάμαι καλά. Παίζουμε μπαράζ, δεν βγαίνει η ομάδα στα μπαράζ. Και τελειώνει και η σεζόν αυτή. Την επόμενη χρονιά ξανασυνεχίζω πάλι στο Ζευγολατιό. Πάλι κατακτάμε το double. Και εκεί πέρα καταφέραμε τα λάθη που κάναμε την πρώτη χρονιά να μην τα κάνουμε τη δεύτερη και καταφέραμε να ανέβουμε στη Γάμα Εθνική. Εγώ έφυγα από το Ζευγολατιό και πήγα στη Λέρνα, στην Ένωση Λέρνας. Μια ομάδα του Άργους. Δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη η μεταγραφή μου εκεί πέρα. Είχα και κάποιους τραυματισμούς που δεν με βοηθήσανε να αποδείξω ποιος είμαι πραγματικά. Και το Δεκέμβρη φεύγω και έρχομαι στον Μπέλο Πακιάτο. Όπου και εδώ πέρα με αγαπάνε πολύ. Είναι και το υπόλοιπο που μένω εδώ πέρα. Έχω φίλους πολλούς. Παίρνουμε το πρωτάθλημα. Βάζω 35 γκολ σε ένα γύρο. Και η ομάδα ανεβαίνει στη Γάμα Εθνική. Πέσαμε σε δύσκολο όμιλο. Είχαμε ομάδες δύσκολες. Ιωνικό, η Άλισο. Διαγόρα, Κερατσίνη. Η ομάδα δεν πήγαινε πολύ καλά και αποφασίζω το Δεκέμβρη να φύγω. Ζητάω από τον πρόεδρο να με αφήσει ελεύθερο, όπως και με άφησε, και πηγαίνω στον ΠΑΣ Κόρινθο. Πάω στον ΠΑΣ Κόρινθο, παίρνουμε το πρωτάθλημα, έβαλα 22 γκολ και με την Κόρινθο. Μια ωραία χρονιά και εκεί πέρα. Και μετά συνεχίζω πάλι στην Κόρινθο, αλλά για τη 06. Όπου και εκεί πέρα καταφέρνω να παίρνουμε το πρωτάθλημα. Βγαίνω πάλι πρώτο σκόρερ, πάλι έβαλα 32-35 γκολ, δεν θυμάμαι, περίπου. Και εκεί πέρα μια ωραία χρονιά, φεύγω από τη 06 και πηγαίνω στο Χιλιομόδι. Επιστρέφω πάλι στα μέρη που με αγαπήσανε και αναδείχθηκα και ως ποδοσφαιριστής. Παίρνουμε το πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο του Χιλιομόδιου, 30 γκολ πάλι και τελειώνει η χρονιά πολύ ωραία. Φεύγω από το Χιλιομόδι και πηγαίνω στον Πανκαμαριακό. Την πρώτη χρονιά όπου μας έπιασε και αυτή η πανδημία, δεν τελείωσε ποτέ το πρωτάθλημα. Ευτυχώς την επόμενη σεζόν ξεκινάει το πρωτάθλημα κανονικά. Ζήσαμε και εκεί ωραίες στιγμές, πήραμε το κύπελο Κορινθίας. Έβαλα 30 γκολ και είχαμε και εκεί πέρα μια πολύ ωραία χρονιά. Στο Χιλιομόδι έχω περάσει πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές και πέρα από το ποδόσφαιρο γνώρισα τη γυναίκα που είμαι και τώρα μαζί της και έχουμε κάνει δύο όμορφα παιδάκια. Πιστεύω ότι ήταν η τύχη μου να βρεθώ εκεί πέρα και να γνωρίσω αυτή τη γυναίκα. Γενικά έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές, έχω ζήσει πολύ αγάπη από τον κόσμο. Έχουμε περάσει πολύ ωραία, έχουμε εντάξει, και κάποιες στιγμές, εγώ μόνο καλές θυμάμαι. Το πρωτάθλημα, το τελευταίο που πήρε στο Χιλιομόδι πριν 3 χρόνια, ήταν λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Πώς ήταν εκείνη η χρονιά, η ομάδα πήγαινε για το αίτητο, όλο αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεθήκαμε πάρα πολύ με τους συμπαίχτες μου. Είχαμε φτιάξει ένα καλό κλίμα. Υπήρχε πολύ αγάπη, υπήρχαν αποδυτήρια, δεν υπήρχε γκρίνια μεταξύ μας. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν και βασικός παράγοντας και η ομάδα κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα αίτητη. Γιατί? Είχαμε κάνει και μια ήττα. Την τελευταία ήττα, εκεί τελείωσε το πρωτάθλημα. Εκεί πέρα δεν είχα πάει να παίξω εγώ, γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κάποιο τραυματισμό, δεν είχα παίξει. Πώς αποφάσισες να πας στον Αστέρα Δερβενίου? Ήταν μια ομάδα που δεν ήταν από τις ομάδες που κάνει προαθλητισμό. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να αλλάξω λίγο, να πάω και λίγο δυτικά. Οι άνθρωποι εκεί δείξαν ότι με θέλουν την πρώτη στιγμή. Ήρθανε, με βρήκανε και καταφέραν να με πείσουν και έτσι αποφάσισα να πάω στο Δερβένι, όχι μόνο για τον πρόεδρο, αλλά ήθελα και για μένα να αποδείξω ότι να αποδείξω και κάπου διαφορετικά. Και εντάξει, το Χιλιομόδι ήμασταν πιο οργανωμένοι, είχαμε παίχτες. Το Δερβένι ήταν μια ομάδα μέτρια, πάντα στη μέση βαθμολογίας και ήθελα να δείξω και λίγο τις δυνατότητες μου εκεί πέρα. Το κομμάτι είναι ΕΜΕΑ. Το κομμάτι είναι ΕΜΕΑ, οικογένεια. Μια πόλη, μια ομάδα, μια οικογένεια. Αυτό μας χαρακτηρίζει, πιστεύω. Είχαμε πολλή βοήθεια από τον κόσμο, πολλή αγάπη και τα αποδυτήρια ήταν άψογα. Και ήμασταν πολύ ευτυχισμένοι, πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πάρουμε ένα κύπελο το οποίο δεν είχε πάρει ποτέ η ΕΜΕΑ. Μόνο αγάπη νιώθω εκεί πέρα για αυτό το χωριό. Την ΕΜΕΑ παίρνει το κύπελο με πέναλτι δικό σου. Τελειώνει. Εκεί πώς είναι τα συναισθήματα? Τα συναισθήματα είναι τρομερά. Εντάξει, είναι
το τελευταίο γκολ όλοι περιμένουν να μπει, να πανηγυρίσουν. Εντάξει, εγώ δεν σκέφτηκα κάτι άλλο από το να σκοράρω μόνο. Πραγματικά βάζω τον γκολ, τρέχω, με κυνηγάνε όλοι οι παίχτες μου, προπονητές, ο κόσμος να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Τρομερά. Φανταστικά συναισθήματα. Ένας επιθετικός κάνει το ρεζουμέ που λέμε στο τέλος σεζόν. Λοιπόν, ένα επιθετικό χαρακτηρίζει τον γκολ. Εγώ δεν κοιτάω πόσα γκολ βάζω σε σεζόν, κοιτάω στο τέλος πόσα έχω βάλει. Και αυτό είναι που με χαρακτηρίζει και ως επιθετικό. Σε αγχώνει το ότι κάθε χρόνο πρέπει να βάζεις ένα τσουβάλι γκολ, ας πούμε? Όχι, δεν με αγχώνει. Δουλειά μου είναι αυτή, δουλεύω συνέχεια στο γήπεδο. Μ' αρέσει αυτό που κάνω και μ' αρέσει να βάζω και την μπάλα στα δίχτυα. Επιστροφή στον Πέλοπα, επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη. Εδώ πέρα που με αγαπάνε, τους αγαπάω, έχω φίλους. Ο Μάκης Ομεριώτης είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής με μεγάλη ευχέρεια στο σκοράρισμα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα τελευταία 11 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει πρώτο σκόρερ. Έχουμε συνεργαστεί άψογα στον Άουζο Βολαντίου με δύο καταπληκτικές χρονιές που έκανε, κερδίζοντας η ομάδα την Άνοδο στη Γάμα Εθνική και τον Νταμ. Έχουμε συνεργαστεί στην Κόρυδα 2006, πάλι και εκεί με εξαιρετικές εμφανίσεις, και τώρα θα έχω τη χαρά να τον έχω στο ρόστερ της ομάδας στο Κιάτο, στον Πέλοπα. Του ευχόμαστε πολλά γκολ, πολλές επιτυχίες και να είναι πάντα γερός και δυνατός. Πιστεύω ότι θα φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να φτάσει η ομάδα εκεί πέρα που της αξίζει. Τώρα θα δούμε. Υγεία να έχουμε, να είμαστε καλά και πιστεύω να καταφέρουμε στο τέλος να κερδίσουμε αυτό που θέλουμε. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιστρέψεις? Η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί να φεύγω μακριά. Είπα τώρα στα τελειώματα να γυρίσω στον Πέλοπα και σε έναν τόπο που με αγαπάνε όλοι, με στηρίζουν και με θέλουν. Έτσι ήρθα και εγώ να τους δείξω την αγάπη μου και να τους βοηθήσω να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Έχεις παίξει στην Κόρινθο. Φεύγοντας από την Κόρινθο, πηγαίνεις στην Κόρινθο 2006. Δύο ομάδες που είχαν μια αντιπαλότητα. Πώς ήταν εκείνη την περίοδο? Κοίταξε να δεις. Δεν ένιωθα κάτι διαφορετικό. Στη 06 είχα φίλους. Είχα τον Βορινιώτη, τον Γιώργο που είχαμε συνεργαστεί με τον Ζεβολατιό δύο χρονιές. Και αυτοί με δείξαν ότι με θέλουν. Ήθελα να πάω να τους βοηθήσω. Και γι' αυτό. Ομάδες Βολαθιό, δύο χρόνια, δύο double. Εντάξει, τρομερά. Όταν κατακτάς double συνεχόμενα είναι κάτι το ονειρικό, δηλαδή και ποιος δεν θα το ήθελε. Και εκεί πέρα είχαμε καλή χημεία, η διοίκηση μας στήριζε, είχαμε καλούς προπονητές. Είναι πολύ ωραία να καταφέρνεις μια ομάδα που δεν έχει ξαναβγεί ποτέ στην ιστορία της, αντιφτάνει στη Γάμα Εθνική. Δεν υπάρχει πιο τέλειο πράγμα. Και εκεί ζήσαμε πολύ αγάπη από τον κόσμο, πολύ στήριξη. Αφού η ομάδα ανέβηκε, εκείνο το σύνολο δεν έμεινε. Πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο στο ότι η ομάδα πλέον είναι στη δεύτερη κατηγορία? Εντάξει, λάθη γίνονται συνέχεια σε ομάδες. Πιστεύω ότι ήταν μεγάλος παράγοντας αυτός, το ότι η ομάδα άλλαξε, δεν παρέμεινε ίδια. Δεν θέλω να αναφερθώ γι' αυτό, γιατί αυτά είναι διοικητικά, είναι θέμα διοίκησης, άλλοι προπονητές, άλλοι παίχτες. Μακάρι να είχαμε μείνει όλοι, τότε να βλέπαμε και την ομάδα πραγματικά πώς ήταν στη Γάμα Εθνική. Μπορεί να υπάρξει κορεσμός για τον Μάκη Μεριώτη όταν κάθε χρόνο παίρνει πρωτάθλημα? Όχι, κορεσμός δεν υπάρχει. Απλά μου αρέσει αυτό που κάνω. Πραγματικά το αγαπάω. Έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Και αυτό φαίνεται εξάλλου. Ακόμα και τώρα δουλεύω, δεν σταματάω. Θυμάμαι αρκετά γκολ, θα πω τρία γκολ. Το ένα γκολ ήταν με τον Μπέλο Πακιάτου και την Κόρινθο εδώ μέσα, που είχα βάλει γκολ στο 90. Το δεύτερο γκολ είναι Ατρόμητος Χιλιομοδίου Αστέρας Μαγούλας, Δέλτια Εθνική. Θυμάμαι είχε εκτελέσει ο Σπύρος ο Τσουμάνης ένα φάουλ και πηδάω στο ύψος του πέναντι, πιάνω μια κεφαλιά και η μπάλα πάει στο γάμα. Πήραμε νίκη και σώσαμε και την κατηγορία. Και το τρίτο γκολ ήταν όταν παίζαμε με την Κόρινθος 06 Ζευγολατιό. Και βάζω ένα απίστευτο γκολ με το αριστερό στο γάμα. Και εκεί πέρα πήραμε το βαθμό της οπαλίας που μας έδωσε και το πρωτάθλημα και την άνοδο, στα μπαράζ. Η μόνη δύσκολη στιγμή, αλήθεια, είναι όταν είχαμε παίξει στον Παναθηναϊκό με τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου Δέλτα Εθνική, που είχαμε φάει 7 γκολ.
Αυτή ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχω ζήσει, πραγματικά, και εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι. Ο ΑΟΛΕ, από ό,τι ακούω, φτιάχνει καλή ομάδα. Υπάρχει ο Παντελής ο Κολιάκος, ένας αξιόλογος, ποδοσφαιριστής και τώρα σαν προπονητής. Ο ΑΟΛΕ πιστεύω θα είναι δυνατός, η Κόρινθος, η Μπάρτσα θα είναι δυνατή και εμείς. Θέλω να πω και τον Καμάρη, πρώτον γιατί πήρε πρώτη φορά κύπελλο και είναι και αυτό ότι πήγε σε μια ομάδα που δεν είχε πάλι ρόστερ ιδιαίτερο και όμως κατάφερε να την βοηθήσει να πάρει το κύπελλο. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ έναν άνθρωπο στο Πανκαμαριακό. Είναι ο Μάνος ο Θέμελης, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής. Ξέρει να μιλάει στους ποδοσφαιριστές, ξέρει να φέρνει ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Είναι η ψυχή της ομάδας. Εδώ και 10 χρόνια ασχολείται και έχει κάνει τρομερή δουλειά. Θέλω να του δώσω πολλά συγχαρητήρια. Όπως είπαμε και πάλι, την πρώτη χρονιά δεν πιάνεται γιατί είχε σταματήσει λόγω πανδημίας. Η δεύτερη χρονιά ξεκινήσαμε με άλλες αισιοδοξίες, αλλά υπήρχαν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι δεν μας βοήθησαν να προχωρήσει η ομάδα. Στα μισά μαζεύτηκε πάλι η ομάδα, οργανωθήκαμε και καταφέραμε να πάρουμε το κύπελλο Κορινθίας. Πιστεύω είναι μια μεγάλη επιτυχία για το Καμάρι. Δεν έχει ξανακατακτήσει πάλι τίτλο. Και εκεί πέρα ζήσαμε ωραίες στιγμές. Πολύ αγάπη και από εκεί. Τώρα υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι άψογες. Υπάρχει φυσικό χόρτο. Υπάρχει το πλαστικό. Καμία σχέση το ξέρω που παίζαμε κάποτε. Γεμίζαν τα πόδια μας αίματα. Τώρα είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Υπάρχουν και αποδυτήρια. Πριν ούτε αποδυτήρια δεν υπήρχαν, αλλάζαμε στα αυτοκίνητα. Και ελπίζω να φτιάξουν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Γιατί υπάρχει νέο ταλέντο, υπάρχουν νέοι παίχτες, οι οποίοι θέλουν τη βοήθεια. Το στάδιο αυτό είναι ένα παλάτι από ό,τι βλέπετε. Το χορτάρι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον άνθρωπο εδώ πέρα που φροντίζει το γήπεδο. Γιατί αν δεν ήταν αυτό το γήπεδο, δεν θα υπήρχε. Για τον Μάκη έχω να πω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει ικανότητα τρομερή και έφεση στον γκολ. Όποια ομάδα ήθελε να κάνει κάτι παραπάνω έπρεπε να επενδύσει σε έναν ικανό σκορ. Ο Μάκης αυτό ακριβώς το έχει. Και γι' αυτό ο Μάκης πήγε σε ομάδες που κάνανε πάντα πρωταθλητισμό και βοήθησε όλες τις ομάδες να πρωταγωνιστήσουν ή να κάνουν επιτυχίες. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από εδώ από το Κιάτο. Δεν ξέρω αν σας είπα από πριν, στον Ορφέα Κιάτου το ξεκίνημά του σχετικά σε μεγάλη ηλικία. Αν είχε δουλέψει και περισσότερο με την τεχνική του και με κάποια στοιχεία που θα μπορούσε να είχε βελτιώσει, ίσως να είχε παίξει σε καλύτερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα είναι γνωστό σε όλη την Κορινθία πλέον και κάθε χρόνο είναι ο πρώτος σκόρερ γιατί έχει αυτή την ικανότητα. Μπορεί να στέλνει εύκολα την μπάλα στο πλεκτό με μισή φάση ή με μία φάση με σωστό τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Έχει δύναμη, έχει αλτικότητα, είναι εκρηκτικός, είναι γρήγορος. Έχουμε συνεργαστεί και μια σεζόν με το Μάκη και εκείνη τη χρονιά σε αποφασιστικά παιχνίδια πετύχαινε σημαντικά τέρματα. Είναι ό,τι χρειάζεται κάθε ομάδα για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους της. Λεφτά έχεις βγάλει το ποδόσφαιρο? Λεφτά έχω βγάλει και τα έχω φάει. Έχω περάσει καλά, έχω περάσει όμορφα. Δεν έχω βγάλει πολλά λεφτά, αλλά αυτά που έπαιρνα ήταν μια χαρά. Ήμουν ευχαριστημένος. Εδώ πέρα νιώθω λίγο αδικημένος, γιατί ξεκίνησα μεγάλο στο ποδόσφαιρο και αυτό δεν με βοήθησε να παίξω κάπου επαγγελματικά και να κάνω ένα συμβόλαιο καλό. Πιστεύω ότι αν είχα ξεκινήσει από μικρός σε ακαδημίες και είχα στρωθεί ποδοσφαιρικά από μικρός, πιστεύω θα με είχε βοηθήσει αυτό. Ξεκίνησα μεγάλο στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό και δεν έκανα και τη μεγάλη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής. Έχω κάνει όμως μεγάλη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής στην Κορινθία. Ο Μάκης όλα τα χρόνια είναι μια μηχανή του γκολ. Αναμφισβήτητα είναι ένα από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχει βγάλει η Κορινθία και με διάρκεια. Εγώ αυτό που έχω να του ευχηθώ είναι να συνεχίσει να ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα, να είναι πάντα γερός, να χαίρεται την οικογένειά του και του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μακαρέ, σ' αγαπώ πολύ. Είσαι και χαλοσφαιριστής. Αυτό θέλει ιδιαίτερο τρόπο. Θέλει και ιδιαίτερο τρόπο, αλλά θέλει και δουλειά. Και όταν δουλεύεις, στο τέλος κάνεις ταμείο. Στο τέλος βλέπεις τι έχεις κάνει. Πιστεύω ότι έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι και
Γι' αυτό έχω βάλει και τόσα γκολ με το κεφάλι. We'll be right back.